κάνει και αυτό στην, μαζί μας τη συζήτηση για το τι σημαίνει γεωπάτο, το τι κινδύνους ή όχι μπορεί να εγκυμονεί για την περιοχή. Και νομίζω ότι όλοι θα το θέλαμε αυτό, γιατί η γνώση είναι καλύτερα από την άγνοια. Εξάλλου, αν δεν θέλουμε να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, πρέπει να μπορούμε να αλλάζουμε και θέση. Διότι κανείς δεν διατηρεί για τον εαυτό του το θέσπατο της άποψης και της γνώμης. Είναι αλήθεια ότι έχετε δεχτεί επιστολή. Είναι αλήθεια ότι έχετε δεχτεί επιστολή. Έχω δεχτεί τον κύριο Μπακογιάννη για να περιοδευτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά καμία σχέση με το γεωπάρκο. Η επιστολή που δεν αναφέρεται καθόλου στο γεωπάρκο. Πώς θα συγχαίρετε αυτά. Μας διαβάσετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Είναι προσωπική επιστολή σε μένα. Τα δημόσια πρόσωπα όταν καταθέτουν μία επιστολή και παίρνει πρωτόκολλο από την υπηρεσία. Είναι σίγουροι ότι την επιστολή. Δεν τις κατατάσσουμε τις ιδιωτικές επιστολές. Κύριε Πεζή, λοιπόν, δεν είναι γράμματα αγάπης και πάθους. Είναι δημόσια έγγραφα και θα πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι ως σώμα. Προφανώς τη γνωρίζετε, συνεπώς γνωρίζετε και όλος ότι ο κύριος Περιφερειάρχης την επιστολή αυτή που ζητά να παρευρεθεί σε αμέσως επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αναφέρει πουθενά το γεωπάρκο. Αναφέρει την ενημέρωση. Γιατί το κάνει αυτό, Άννα. Επίσης, κύριε Πετσί, να ενημερωθείτε από το φορέα που πήρατε την πληροφορία για την επιστολή αυτή ότι έχω ήδη απαντήσει με επιστολή στον κύριο Μπακογιάννη και ότι του ζητώ να έρθει σε μια ειδική συνεδρία και να ενημερώσει αυτά που θέλει. Έχω απαντήσει στον κύριο Μπακογιάννη. Να ενημερωθείτε και γι' αυτό. Υπήρξε μία προσωπική επιστολή. Τι λέτε. Λοιπόν, υπήρξε μία επιστολή όντως προηγούμενη Πέμπτη από τον κύριο Μπακογιάννη που πρωτοκολλήθηκε σήμερα και αφορά στην επιθυμία του να παρευρεθεί να ενημερώσει. Δεν αναφέρεται πουθενά το γεωπάρκο, κύριε Πετσί. Δεν ξέρω πώς το συμβαίνει. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι είχατε ζητήσει να ενημερωθούμε. Κύριε Πετσί, είπατε ξεκάθαρα και θα πάρουμε τα δομημένα. Κύριε Πετσί, ευτυχώς που καταγράφετε αυτά που λέμε. Είπατε λοιπόν, κύριε Πετσί, ότι σε σχέση με το προηγούμενο συνεδρίας που δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε και κάναμε τη συζήτηση για το γεωπάρκο. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια επιστολή του κύριου Πετσί. Εσύ δηλαδή πιστεύετε σε αυτή την επιστολή για να μας πει για τα ψήκα τα οποία θα μαζέψουμε. Για έργα, για παρεμβάσεις, για άλλα πράγματα. Βγήκε σε ραδιοφωνική εκπομπή που το φιλοξένησε και θα πω τα σχόλια στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας πει τα κάλατα. Μάλλον. Γιατί δεν το αναφέρει. Πάντως στην επιστολή δεν το αναφέρει, κύριε Πετσί. Εντάξει, τότε δεσμεύομαι εγώ προσωπικά που μπορεί να είναι πιο ακριβή στην επόμενη φορά που θα συντάξει επιστολές προς εσάς.